σημαίνει ότι η αγορά αυτή, τη στιγμή έχει μετατραπεί σε εργασιακό μεσαίωνα, έχει μετατραπεί πραγματικά σε ζούγκλα, και δυστυχώς όταν βλέπουμε σε μια τέτοια εποχή που διανύουμε αποτελέσματα του εργάνη που δείχνει τόσες πολλές δήθεν οικειοθελείς αποχωρήσεις, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο και έχει τις αιτίες του, πραγματικά δείχνει την κατάσταση την οποία είναι τραγική για τους εργαζόμενους αλλά και γενικότερα για την κοινωνία, γιατί αυτά έχουν και κοινωνικές διαστάσεις. Δήθεν οικειοθελείς αποχωρήσεις 53.244. Πηγαίνετε λίγο παρακάτω στη μετάφρασή του, γιατί διαφορετικά ξεκινήσατε να το μεταφράζετε, κύριε Βοριά. Καταρχάς, μόνο ότι δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη εν αγνία του εργαζόμενου να πηγαίνει στον ΟΑΕΔ και να καταθέτει οικειοθελή αποχώρηση, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μας καταγγέλουν ότι οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν μετά από κάποιο διάστημα ότι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς χωρίς να υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Προφανώς γίνεται αυτό το πράγμα από πολλούς εργοδότες για να γλιτώσουν και τις αποζημιώσεις, εκμεταλλευόμενοι και την έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών και το παραθυράκι του νόμου, αλλά και την άγνοια του εργαζόμενου που δεν γνωρίζει τι δικαιούται. Μάλιστα. Άρα, κατ' επέκταση, θέλουμε να πούμε ότι και τα στοιχεία τα οποία πρόσφατα ανακοίνωσε η Ελστάτ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με τα ποσοστά της ανεργίας, εξαιτίας των παραπάνω που αναφέρεται και των αριθμών που αναφέρατε και της μετάφρασης που κάνετε, ότι και αυτά είναι πλασματικά και ούτε ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ακριβώς, εκεί κοντά στο 24-25%. Πόσο την εσείς την μετράτε βάσει των δικών σας στοιχείων, κύριε Βοριά? Τουλάχιστον 30% κύριε Δουλειεράκη. Σε τοπικό επίπεδο ή πανελλαδικό επίπεδο? Σε τοπικό επίπεδο. Πανελλαδικά δεν έχουμε εικόνα, αλλά σε τοπικό επίπεδο που έχουμε και το βλέπουμε τι γίνεται, η ανεργία είναι πραγματικά 30%. Και αν προσθέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα της αγοράς, τη μαύρη ανασφάλιση, την ημιαπασχόληση, εργαζόμενοι δηλώνονται με τετράωρα και απασχολούνται 10 και 12 ώρες, και μια σειρά άλλων δυσμενών για τους εργαζόμενους ηθικών, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, επαναλαμβάνω, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ τραγική. Μάλιστα. Εγώ θα έρθω να αποσυμπληρώσω όλα αυτά που λέτε ή να βάλω ακόμα ένα λιθαράκι, αν θέλετε να το σχολιάσετε. Λέει η σχετική είδηση ότι τη δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία θα συσταθεί για την εξέβρεση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Κατρούγκαλο σε δηλώσεις του, εξερχόμενος από τα γραφεία της Αντιπροεδρίας, όπου συνεδρίαζε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι σε μάκρος χρόνου, ανέφερε ο Υπουργός και σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που τα ασφαλιστικά της ταμεία δεν έχουν αποθεματικά. Μας χρειάζεται ακόμα μια διυπουργική επιτροπή, λέτε εσείς, σε ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βρε παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Ομαλοποιήστε την αγορά εργασίας, μήπως και σωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, κύριε Βοριά, εσείς ξέρετε αν θέλετε να το σχολιάσετε. Κύριε Δουλειεράκη, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Η μοναδική σωτηρία των ασφαλιστικών ταμείων είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Όλες οι υπόλοιπες λύσεις, είτε είναι εις βάρος των εργαζόμενων, είτε εις βάρος των συνταξιούχων, ουσιαστικά αποτελούν ασπιρίνες για το πρόβλημα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου με τα αποθεματικά, ότι είναι τα μοναδικά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία στην Ευρώπη, τα οποία δεν έχουν αποθεματικά, προφανώς γιατί η χώρα μας είχε και τους μοναδικούς πολιτικούς που φροντίσαν να εξαφανιστούν αυτά τα χρήματα, και εννοώντας ξεκάθαρα, ξεκινώντας από τα θαλασσοδάνεια, από τα τοξικά ομόλογα, από το κούρεμα των ομολόγων και από το χρηματιστήριο και μια σειρά άλλων πολιτικών αποφάσεων που πραγματικά εξαφανίσανε όλα αυτά τα αποθεματικά που με κόπο οι εργαζόμενοι είχαν όλα αυτά τα χρόνια αποταμίευση. Μάλιστα. Πρώτη δύναμη η δική σας η παράταξη στις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Η επόμενη ημέρα τι ακριβώς φέρνει, τι ακριβώς σημαίνει? Η επόμενη ημέρα, κυρία Δουλειεράκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
πάρα πολύ δύσκολη. Έρχεται ένας καυτός Γενάρης, έρχεται το ασφαλιστικό, έρχονται οι ομαδικές απολύσεις, το άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων, 1264 και μια σειρά άλλων δυσμενών για το ακόμη περισσότερο για τις εργασιακές σχέσεις. Ο λόγος, εδώ πέρα το εργατικό κέντρο, ήδη είμαστε έτοιμοι για να συγκρουστούμε αν χρειαστεί, έτσι ώστε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, γιατί πραγματικά δεν δίνουν λύσεις απέναντίας ήδη δυσχεραίνουν των εργασιακών μεσαίων που υπάρχει.